Η έλλειψη σοβαρής απάντησης από την ελληνική κυβέρνηση προς τους Τούρκους και η μη διεθνοποίηση των πραγματικών παραβιάσεων της συνθήκης της Λοζάνης από την Τουρκία αποθράσινε την τουρκική πλευρά, με αποτέλεσμα πλέον να στείνει αφήγημα από στρατιωτικοποίησης και για τον Εύρο. Βλέποντας ότι δεν πληρώνει για αυτά που λέει η Άγκυρα, μετά τα νησιά, τώρα θέλει να αυτοαφοπλιστεί η Ελλάδα και στη Θράκη. Το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global ανέφερε: 6 από τα τεθωρακισμένα οχήματα που παραχωρεί η Γερμανία στην Τουρκία έφτασαν στην Ελλάδα. Όλα θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στη Δυτική Θράκη, όπου υπάρχει η πυκνή παρουσία της τουρκικής μειονότητας. Η Ελλάδα πρόσθεσε κι άλλη προβοκάτσια στα νησιά του Αιγαίου και στο ζήτημα αυτό είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχετικό ρεπορτάζ συνέχισε: Η Θάσος είναι από τα νησιά που, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το νησί στρατιωτικοποιήθηκε ενάντια στις συνθήκες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Χουριέτ, η οποία στο δημοσίευμά της με τίτλο «Γερμανικά τεθωρακισμένα στη Δυτική Θράκη, ελληνικά άρματα μάχη στην Ουκρανία», δεν παραλείπει να κάνει αναφορά σε Τούρκους που ζουν στη Δυτική Θράκη, όπως αποκαλεί τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Συγκεκριμένα, το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι στο πλαίσιο της προμήθειας όπλων ρωσικής κατασκευής στην Ουκρανία, η Γερμανία δορίζει ως αντάλλαγμα 40 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στην Ελλάδα, ενώ σημειώνεται ότι τα πρώτα 6 έφτασαν ήδη.